Κύριε Μασουράκη, ένα ακόμα Eurogroup, ένα Eurogroup το οποίο για ακόμα μια φορά δεν έδωσε απαντήσεις στο ελληνικό πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι είχαμε διαβεβαιώσεις ότι θα γνωρίζουμε τι θα γίνει και με το θέμα της Ελλάδας και με το θέμα της δόσης. Θα ήθελα να μας πείτε γιατί βλέπουμε αυτές τις καθυστερήσεις και σαφώς τι μπορούμε να περιμένουμε από το Eurogroup της επόμενης Δευτέρας. Οι καθυστερήσεις είναι φυσιολογικές κατά τη γνώμη μου. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η χώρα έχει κάνει αυτά τα οποία έπρεπε μέχρι τώρα και συνεπώς δεν μπορεί κανένας να αρνηθεί να δώσει τη δόση ή να κάνει οτιδήποτε έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει. Από εκεί και πέρα είναι, το Eurogroup είναι ένα όργανο στο οποίο συμμετέχουν 17 κυβερνήσεις και το IMF 18 ας πούμε. Οπότε η συνεννόηση είναι λίγο δύσκολη. Προφανώς δεν είχε γίνει καλή δουλειά προπαρασκευής στα προηγούμενα στάδια. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο είναι καλό για μας είναι ότι η όποια καθυστέρηση δεν οφείλεται σε κάτι το οποίο δεν έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Άλιστα. Παρά οφείλεται μόνο και μόνο στο γεγονός ότι υπάρχει κάποια διαπάλη μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των χωρών της Ευρωζώνης ως προς την μορφή της τελικής λύσης όσον αφορά το χρέος. Μάλιστα. Τι περιμένετε να δούμε την επόμενη Δευτέρα? Κάποιοι εκτιμούν ότι είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με διεθνείς οίκους, μεταξύ των οποίων και η Μέρι Λίντς, η οποία εκτιμά ότι την επόμενη Δευτέρα είναι πολύ πιθανό να δούμε τους Ευρωπαίους να συμφωνούν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή να δούμε τελικά να έρχεται μια προκαταβολή της δόσης. Εσείς τι εκτιμάτε? Νομίζω ότι δεν παίρνει το σύστημα να μην πάρει κάποια απόφαση την επόμενη Δευτέρα. Αυτό το οποίο ευελπιστώ είναι ότι θα έχουν εξομαλυνθεί οι διαφορές εκτιμήσεων που υπάρχουν μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και χωρών της Ευρωζώνης όσον αφορά την ανακούφιση από το χρέος, η οποία προφανώς φαίνεται ότι είναι αναγκαία με βάση τις εκτιμήσεις τις οποίες γίνονται για την βιωσιμότητα του χρέους και συνεπώς έχω την αίσθηση ότι όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Οπότε λέτε ότι η τελική λύση θα ήταν τελικά να συμφωνεί, συμφωνείτε σε αυτό, ότι η τελική λύση είναι να συμφωνήσει τελικά η Ευρώπη με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Δεν ξέρω. Υπάρχουν πολιτικά θέματα. Η Γερμανία έχει εκλογές τον επόμενο Οκτώβριο. Συνεπώς ενδεχομένως να μην θέλουν να δεσμεύσουν, αν θέλετε, τη Γερμανία και άλλες χώρες που έχουν έτσι παρόμοιο σκεπτικό, αν θέλετε, σε θέματα τέτοιου είδους, να μην θέλουν να δεσμευθούν για παραπάνω από το 2014. Ενδεχομένως να δούμε κάποια λύση η οποία να είναι μεσοβέζικη. Αυτό που ενδιαφέρει τη χώρα όμως είναι να πάρουμε τη δόση και αυτό νομίζω ότι θα γίνει. Μάλιστα. Πώς όμως είναι δυνατόν να πάρθει μια λύση μεσοβέζικη τη στιγμή που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο φαίνεται αμετακίνητο, μιας και το καταστατικό του στη ζωή γίνονται διαπραγματεύσεις. Το IMF αυτό που απαγορεύεται να κάνει από το καταστατικό του είναι να χρηματοδοτεί μια κατάσταση η οποία δεν είναι πλήρως χρηματοδοτημένη τους επόμενους 12 μήνες. Εκεί είναι το πρόβλημα του IMF. Μάλιστα. Συνεπώς, βεβαίως, υπάρχει ένα άλλο θέμα με το IMF. Προσπαθούν να διασφαλίσουν την ακεραιότητα των συμβουλών που έχουν δώσει μέχρι τώρα στην ελληνική οικονομία. Έχουν καταρτήσει κάποιο πρόγραμμα, το εφαρμόζουν και θέλουν να δουν κάποιο αποτέλεσμα. Αν αυτό το αποτέλεσμα δεν έρχεται, προφανώς αρχίζει ο κόσμος και διερωτάται γιατί δεν έρχεται το αποτέλεσμα, μήπως είναι λάθος το πρόγραμμα, μήπως είναι λάθος η συνταγή. Συνεπώς, επιδιώκοντας, αν θέλετε, πιο μακροχρόνιες λύσεις, στην ουσία θέλουν να διασφαλίσουν ότι ακόμα και αν η ελληνική πλευρά δεν φανεί αντάξια των υποσχέσεων που έχει δώσει, επειδή θα κόψουμε και το χρέος, να είμαστε καλυμμένοι από όλες τις πλευρές. Αυτό νομίζω προσπαθούν να διασφαλίσουν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, και θέλουν να... Αλλά έχω την αίσθηση ότι σε κάποιο σημείο στις διαπραγματεύσεις θα κάνουν κάποιο compromise, πώς το λένε το compromise... Να συμφωνήσουν. Ναι, θα συμφωνήσουν έτσι ώστε και οι δύο πλευρές να βγουν προς τα έξω ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση. Μάλιστα.